Μια χρονοκάψουλα, η οποία θα ανοιχτεί το 2042, παρέδωσαν οι μαθητέ του πρώτου γυμνασίου Πύργου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Τότε θα έχουν όλη την ευκαιρία να δουν το περιεχόμενό τη και να θυμηθούν ή να γνωρίσουν το τι συνέβη κατά τα δύο χρόνια τη πανδημία του κορονοϊού μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ξεκινώντα από ένα μάθημα που μίλαγε για την αντικειμενικότητα του ιστορικού, είπαμε κι εμεί να δημιουργήσουμε τεκμήρια για τον ιστορικό του μέλλοντο. Η φιλόξενη βιβλιοθήκη του Πύργου δέχτηκε να διατηρήσει αυτά τα τεκμήρια της χρονοκάψουλας για 20 χρόνια. Τι βάλαμε μέσα. Βάλαμε μέσα ό,τι θα μας θυμίζει το πώς περάσαμε αυτά τα χρόνια με τον κορονοϊό. Βάλαμε, α, πρώτα πρώτα το αποφασίσαν τα παιδιά για να καλλιεργήσουμε την κριτική του σκέψη. Με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αποδεχτήκαμε την πρόταση του Διευθυντή των Εκλεκτών Συναδέλφων του Πρώτου Γυμνασίου Πύργου για να φιλοξενήσουμε εδώ τη χρονοκάψουλα που μας προσέφεραν σήμερα. Η πρωτοβουλία των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους εντάσσεται στο πλαίσιο της πλούσιας δράσης που έχει αναπτύξει το σχολείο τα τελευταία χρόνια. Μέσα στη χρονοκάψουλα έβαλαν μία μάσκα, βασικό αξιοσουάρ του μαθητή στα χρόνια που πέρασαν, ένα αντισηπτικό, φωτογραφίε των παιδιών και πολλά άλλα που θα του φέρουν σε 20 χρόνια αναμνήσεις καραντίνα. Κάναμε μία έρευνα διαδικτυακή με το, μέσω τη πλατφόρμα τη ηλεκτρονική τάξη. Ψήφισαν οι μαθητέ και αποφάσισαν. Θα έχουμε μάσκα μέσα στη χρονοκάψουλα, όπω γινόταν αλλιώ. Θα έχουμε αντισηπτικό, θα έχουμε αποτελέσματα των τεστ. Θα έχουμε φωτογραφίε από το σχολείο μα. Θα θυμηθούμε τι δράσει του σχολείου μα, τι συνεργασίε του σχολείου μα, ποιε συνεργασίε έχει με το Πανεπιστήμιο, τι θεατρική ομάδα έχει, ποιε άλλε πολιτιστικέ δράσει έχει αναπτύξει. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πύργου για ακόμα μία φορά αγκάλια στην πρωτοβουλία των παιδιών. Άλλωστε, και αυτή η δράση αποτελεί κομμάτι τη ιστορία. Τα παιδιά, εκτό από την παράδοση τη χρονοκάψουλα, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά εκθέματα τη βιβλιοθήκη γύρω από τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία του έθνου, αλλά και ορισμένα σπάνια βιβλία τα οποία είναι μοναδικά στον κόσμο. Δεν είναι πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με το συγκεκριμένο σχολείο. Πολλέ φορέ έχουν κάνει δράσει σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη και πολύ πρόσφατα μαθήτρια από το πρώτο γυμνάσιο κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Πανηλιακό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ηλία 1821. Στο πλαίσιο του μαθήματο των αρχαίων ελληνικών και θέλοντα να δείξουμε ότι σκοπό μας δεν είναι μόνο η στήρα από μνημόνευση, αλλά η κατανόηση και η μεταφορά τη αρχαία λογοτεχνία, κουλτούρα, διανόηση, όπω θέλετε πέστε το, στον αιώνα μα, είπαμε να καλλιεργήσουμε τι δεξιότητε του 21ου αιώνα. Δηλαδή τη συνεργατικότητα, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα των μαθητών μα.